Με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή να τον βαρύνει, θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 59χρονος πρώην γυμναστής μετά την προθεσμία που έλαβε την προηγούμενη Παρασκευή, όταν η παρουσία του στα δικαστήρια εξόργησε τους συγγενείς του αδικοχαμένου Κώστα Χατζάκη. Βασικό στοιχείο της υπερασπιστικής γραμμής που ακολουθούν έως τώρα οι συνήγοροι του 59χρονου είναι το κενό μνήμης που επικαλείται ο κατηγορούμενος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τα ξημερώματα, οπότε και συνελήφθη εντός της οικίας του, δεν θυμόταν τίποτα από τα εφιαλτικά γεγονότα που είχαν εκτυλιχθεί το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στο κέντρο των Μυρών. Ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης, που έχει αναλάβει την υπόθεση, απέδωσε την έλλειψη συνείδησης στην επίρρεια του αλκοόλ. Είχε παντελή έλλειψη συνείδησης κατά τη στιγμή τελέσεως της αποδιδόμενης πράξεως. Δεν ήταν ικανός να αντιληφθεί και να διακρίνει το άδικο της πράξης του και να συμμορφωθεί λόγω ακριβώς της αρρώστιας του και της επίρρειας του αλκοόλ. Δολοφόνο κατά συρροή χαρακτήρισε από την πλευρά του τον 59χρονο ο Γιώργος Τιακάκης, που δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους της οικογένειας. Να ζητήσουμε και σε αυτό το χρόνο και αργότερα στο ποινικό δικαστήριο παραδειγματική τιμωρία ενός κατά συρροή δράστη. Πήγε να σκοτώσει, αποπειράθηκε να σκοτώσει με άμεσο δόλο, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στους χώρους αυτούς πέραν της συζύγου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Χατζάκη, την οποία ευθέως πυροβόλησε, και σε χώρο που γνώριζε και είχε δει και είχε πει μέσα ότι υπήρχαν άλλοι άνθρωποι εναντίον των οποίων πυροβόλησε και μόνο από τύχη και όχι από τη δική του θέληση γλίτωσαν τη ζωή τους. Επομένως νομίζω ότι δεν έχει τελέσει ένα έγκλημα, είναι μια διαρκής εγκληματική συμπεριφορά για την οποία νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να δώσει την ανάλογη απάντηση. Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες τόσο της τραυματισμένης συζύγου του 79χρονου, όσο και των ανήλικων που γλίτωσαν από θαύμα, ενώ οι σφαίρες περνούσαν από δίπλα τους και είναι τον κατηγορούμενο. Βγήκαμε έξω, δεν τον γνωρίζαμε ποιος ήταν. Και πυροβόλησε. Ναι, μας είπε η γυναίκα που μένει απάνω είναι καλή. Λέω, καλή είναι η γυναίκα που μένει απάνω. Λέει, σας δημιουργεί πρόβλημα, όχι. Λέει, πληρώνει το ενίκιο, βέβαια. Και τι πληρώνει, λέω, συγγνώμη του λέμε, εμείς με μια φωνή με τον άντρα μου. Αυτό είναι δικό μας θέμα. Και μπαμ, βγάλει το πιστόλι και μας πυροβολεί. Όλα δείχνουν ότι θολωμένος από τη ζήλια βρέθηκε το μοιραίο βράδυ στο σπίτι του 79χρονου, αναζητώντας την ενδιαστάση σύζυγό του, που δύο μήνες πριν είχε νοικιάσει ένα διαμέρισμα από το ηλικιωμένο ζευγάρι. Η γυναίκα υπέμενε τον αλκοολισμό και τη βίαιη συμπεριφορά του μέχρι πριν από δύο χρόνια, οπότε αποφάσισε να φύγει, καταθέτοντας και ασφαλιστικά μέτρα, καθώς θεωρούσε επικίνδυνο τον 51χρονο. Το ενστικτό της αποδείχθηκε σωστό. Ανακριτής και εισαγγελέας αύριο θα ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές του αποτρόπου εγκλήματος, το οποίο έχει παράλληλα σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις.